ξαναμιλήσει μαζί πριν, αν θυμάμαι καλά, 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Όταν διαπιστώσαμε από μια ανακοίνωση τοπικής εφημερίδας ότι η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει τη διασύνδεση Κρήτης μέσω Πελοποννήσου και βορειότερης, ας πούμε, περιοχής. Mm-hmm. Στη λογική να αποκτήσει η Κρήτη ενεργειακή επάρκεια. Τουλάχιστον αυτό είναι το επίσημο μότο, η επίσημη θέση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Τότε λοιπόν, στο τότε σχέδιο του ΑΔΜΙΕ, εμείς σαν νεοσύστατος περιβαλλοντικός και πολιτιστικός σύλλογος Άρτεμις, αντιδράσαμε έντονα, με αποκορύφωμα την προσφυγή μας στο ΣΤΕ το Νοέμβριο του 2016, κατά του γενικότερου σχεδιασμού, όπως είχε βγει σε ΦΕΚ εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, αυτό που προβλέπετε εν ολίγης και όπως το αναφέρουμε και στο τελευταίο μας δελτίο τύπου, δεν είναι τίποτα άλλο από μια βιβλική καταστροφή του περιβάλλοντος και της πολιτικής κληρονομιάς της Νότιας Λακωνίας. Γιατί το πιο απλό που θα σας πω, φανταστείτε 65-70 πυλώνες υψηλής τάσης, μεταλλικούς, να περνάνε μέσα από την καρδιά του Δήμου Μονεμβασίας. Μάλιστα. Από Μολάους μέχρι Καβομαλιά. Mm-hmm. 65 είπατε, έτσι. Ένα αέρια. Mm-hmm. Ο στόχος αυτού του έργου, επισήμως, όπως σας είπα, είναι η ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης, που και αυτό είναι κάτι που σηκώνει πολλή συζήτηση. Όπως ο Υπουργός λέει στην τελευταία του απόφαση, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κριτικών, mm-hmm. που είναι τραγικό δηλαδή να το αναφέρουμε και έτσι ξεκάρφωτα αυτό, και ομά. Άρα λοιπόν στη λογική του Υπουργού υποβαθμίζουμε μία περιοχή για να αναβαθμίσουμε μία άλλη. Ο Δήμος Μονεμβασιάς τι έχει να κερδίσει από αυτό επίσημα? Δηλαδή ο Υπουργός λέει, ωραία, θα ακολουθήσουμε το συγκεκριμένο σχέδιο, η Κρήτη θα υποφεληθεί σε αυτό. Ο Δήμος Μονεμβασιάς σε τι θα υποφεληθεί? Σε τίποτα. Μάλιστα. Ο Δήμος Μονεμβασιάς, όπως και η Λακωνία η ευρύτερη, όπως και η Μάνη, όπως και η Σπάρτη, είναι περιοχές οι οποίες πλέον, έτσι όπως έχει καταστεί η γενικότερη οικονομική κατάσταση, ο μόνος πόρος που μπορούν να έχουν και στον οποίο μπορούν να ελπίζουν είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Ο πρωτογενής τομέας έχει υποβαθμιστεί. Ας πούμε ότι κρατάει με κάποια ποιοτικά προϊόντα όπως το λάδι, το πορτοκάλι και κάποια ακόμα. Και η βασική πηγή εισοδήματος, τουλάχιστον το μισό χρόνο για όλο τον νομό Λακωνίας, είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τώρα έναν επισκέπτη ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίσει, ενώ μέχρι σήμερα ερχόταν στην περιοχή ακριβώς για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον που καταφέραμε να διατηρήσουμε, σήμερα λοιπόν ο επισκέπτης θα έρχει να αντιμετωπίσει ένα κυκαιώνα από έργα φαραωνικά, δίκτυα υψηλής τάσης που θα περνάνε στις απάτητες κορυφογραμμές μας. Δηλαδή, μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή τοπίου. Συν τα αιωλικά πάρκα τα οποία θα συνοδεύουν αυτά τα δίκτυα. Διότι τα δίκτυα γι' αυτό γίνονται. Γίνονται, και το λέει και ο Υπουργός, για να μπουν ΑΠΕ και το ρεύμα να μεταφερθεί μέχρι τη Μεγαλόπολη ή από την Κρήτη προς τη Μεγαλόπολη ή από τη Μεγαλόπολη προς την Κρήτη. Θα είναι ουσιαστικά διπλή η κατεύθυνση. Έτσι, όπου εξυπηρετεί, κατά περίπτωση. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή σας ότι παρακάμπτονται πρώτον το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ναι, το Περιφερειακό, ο Σύλλογος Συμβούλιο Άρτεμις και 32 ακόμη σύλλογοι που έχουν προχωρήσει τη διαδικασία στο ΣΤΕ. Το Συμβούλιο, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να αποφασίσει γιατί έχει φροντίσει ο νομοθέτης και γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε μια άλλη τραγικότητα, η οποία είναι αρκετά παλιό αυτό το νομοσχέδιο που είχε εκδοθεί. Είναι προ-ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά όλοι οι τοπικοί φορείς, οι κάτοικοι, τα περιφερειακά συμβούλια, τα δημοτικά συμβούλια, απλά εκφέρουν την άποψή τους. Μάλιστα. Δεν αποφασίζουν. Αποφασίζει η κεντρική διοίκηση, αποφασίζει ο επενδυτής και εμείς απλά λέμε τη γνώμη μας. Δεν τη λαμβάνει κανείς υπόψη και προχωράμε. Mm-hmm. Και έτσι έχει κλείσει λοιπόν η δημοκρατική διαβούλευση και προχωράει και γίνεται το έργο. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Συμβούλιο της Επικρατείας, πού βρίσκεται η υπόθεση? Το Συμβούλιο Επικρατείας, όπως και εσείς πιθανόν γνωρίζετε,
θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να εκδικάσει την υπόθεση. Αυτό μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να έχει γίνει το έργο και να εκκρεμεί ακόμα το Συμβούλιο Επικρατείας. Μάλιστα. Είναι κάτι αντίστοιχο και με τα μέτρα τα οποία παίρνονται και τελικά βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει αντισυνταγματική, ξέρω εγώ, η τάδε περικοπή της σύνταξης κλπ. Και δεν γίνεται τίποτα τελικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Κατάλαβα. Στο εξής, τι μελιγενέστε, τι θα κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Εμείς με αυτή τη σκληρή πραγματικά ανακοίνωση προσπαθούμε να καταστήσουμε σαφές τη θέση των κατοίκων της Λακωνίας και ειδικότερα του Δήμου μας, να εξηγήσουμε γιατί είμαστε κατά. Έτσι, είπατε κάτι στην αρχή, ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι υπέρ αυτού του είδους των επενδύσεων και αυτοί που είναι κατά. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς άσπρο ή μαύρο, έτσι, γιατί μπαίνουμε και στη λογική που έβγαζε παλιά το δόγμα Μπους, ότι είσαι μαζί μας ή είσαι εναντίον μας. Γι' αυτό είπα υπό προϋποθέσεις, ότι φαντάζομαι ότι δεν είστε κατά συνολικά των έργων αυτών, αλλά πρέπει να γίνονται υπό προϋποθέσεις. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ούτε είναι λογικό και ούτε είναι δημοκρατικό, ούτε είναι σύνομο, αν θέλετε, να έρχεται ο επενδυτής να δεσμεύει εκείνο στην περιοχή που τον βολεύει και να έρχεται μετά το κράτος, η κεντρική διοίκηση και να νομοθετεί κατά την απέτηση του επενδυτή. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ, αν θέλετε, σαν φορέας, πέρα από μέλος του προσωρινού δουσού της Αρτέμιδος, είμαι και πρόεδρος των επιχειρηματιών μονοεμβασίας. Mm-hmm. Δεν μπορώ να είμαι κατά των επιχειρηματιών και των επενδύσεων. Mm-hmm. Όμως, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάποιος μια επένδυση εκεί που τη θέλει εκείνος, παραβλέποντας οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Έχετε έρθει σε επαφή με τους βουλευτές του νομού Λακωνίας και με τον κύριο Ραχοβίτη, που είναι κυβερνητικός βουλευτής? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ συμβαίνει το εξής οξύμορο, που τελικά δεν είναι οξύμορο, γιατί το διαπιστώνουμε σε όλη την έκφαση της πολιτικής ζωής της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Μέχρι πρότινος, επειδή έχουμε κάνει κινήσεις και παλιότερα και ως Λακωνικό Δίκτυο, βλέποντας που πάει το πράγμα και έχοντας πολλές φορές επισημάνει τους κινδύνους σε όλους τους τοπικούς βουλευτές και τους υπόλοιπους δημοτικούς και περιφερειακούς φορείς, παλιότερα οι διάφοροι βουλευτές των τότε κυβερνώντων κομμάτων είχαν μία άποψη, αυτή την κλασική, την στερεότυπη, υπέρ των εναλλακτικών μορφών ενέργειας κλπ. Mm-hmm. Πράσινη ανάπτυξη, πράσινα άλογα, αυτά του Γεωργάκη Παπανδρέου και ούτω καθεξής. Σήμερα έχουμε μία άλλη προσέγγιση, η οποία όμως είναι τελικά τραγελαφικότερη. Δηλαδή, πηγαίνει στον κύριο Ραχοβίτη, εμείς πήγαμε στον Υπουργό, πήγαμε στον κύριο Σταθάκη. Κάναμε συνάντηση το πέρσι το Φεβρουάριο, Φεβρουάριο του 7, του 17. Πήγαμε 15 άνθρωποι από διάφορους φορείς και εκφράσαμε τα παράπονά μας, κάτσαμε 2 ώρες τον Υπουργό, είχαμε εκδώσει δελτίο τύπου, το αναπτύξαμε όλες τις θέσεις μας και μάλιστα ο Υπουργός μας είπε θα το μελετήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Ραχοβίτης σε συνάντηση που κάναμε πάλι κατά τον ίδιο τρόπο μας είπε ότι καταλαβαίνει ότι πρέπει η Λακωνία να παρακαμφθεί. Δηλαδή αν θέλει να διασυνδέσει κεντρική δίκη στην Κρήτη με τη Στερεά, με την υπόλοιπη Ελλάδα, θα πρέπει να παρακαμφθεί ο Καβομαλιάς. Αυτή τουλάχιστον ήταν η προσωπική προσφορική του δέσμευση και αυτό μας είχε πει και τότε και το καταγράψαμε και σε δελτίο τύπου. Στην πράξη όμως, κανείς δεν κάνει κάποια ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλήγουμε να μιλάμε με τον Υπουργό, να μιλάμε με τον βουλευτή και το έργο να γίνεται. Να λένε μπράβο, να έχετε δίκιο, καταλαβαίνουμε τις αντιρρήσεις σας. Ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ σε άλλη αντίστοιχη συνάντηση που έγινε πάλι με επιτροπή μας είπε ότι ναι, δεν μπορώ να αντιπαρέλθω το επιχείρημά σας ότι πώς είναι δυνατόν στην Κρήτη όλο το δίκτυο να είναι υπογειοποιημένο και στη Λακωνία να είναι ένα αέριο. Ναι, σε αυτό λέει, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχω απάντηση. Παρά τα αυτά, το έργο προχωράει. Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε πριν τη Μεγαλόπολη, έχω μπροστά μου μία είδηση που έχουμε ανεβάσει χθες στο Fly News, η οποία αναφέρει ότι ένα χωριό, το Τρυπόταμο, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να μετεγκατασταθεί λόγω της εξόρυξης λιγνίτη. Έχει περάσει δηλαδή το θέμα πια σε αυτό το επίπεδο, άνθρωποι να φεύγουν από τις περιοχές τους λόγω της όλης διαδικασίας που προκύπτει με το λιγνίτη και με όλες αυτές τις μορφές ενέργειας. Το σημειώνω σαν κάτι ακόμη σε αυτά που είπατε με τη Μεγαλόπολη. Να σας πω μια γενικότερη θέση που έχω για αυτό το θέμα, mm-hmm. αν έχω χρόνο, αν μου επιτρέπετε. Εννοείται. 2 λεπτά. Εννοείται. Εγώ θα σας πω το εξής απλό, να το σκεφτούν και οι ακροατές σας. Από τη μία μας λένε ότι ο λιγνίτης είναι μια κακή εισαγωγικά πηγή ενέργειας και γενικά τα θερμοελεκτρικά εργοστάσια καταστρέφουν το περιβάλλον. Ας το δεχτούμε λοιπόν για την οικονομία της συζήτησης. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα μας λένε ότι θα τα κλείσουμε βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες.
τότε γιατί τα πουλάνε στους ξένους επενδυτές, αφού θα είναι κλειστά. Ο Γερμανός θα αγοράσει κλειστό εργοστάσιο, το κάνει τι. Γιατί πιέζεται τόσο πολύ η ΔΕΗ να πουλήσει τα θερμοελεκτρικά της εργοστάσια στους Ευρωπαίους ιδιώτες. Θα το απαντήσει αυτό η κυβέρνηση. Ο λιγνίτης είναι η πιο φτηνή και η πιο αξιόπιστη μορφή ενέργειας. Και σε αντίθεση με την ραδιενέργεια, με την πυρηνική ενέργεια, δεν μολύνει το περιβάλλον στον τρόπο που το μολύνει μια ραδιενεργή πηγή παραγωγής ενέργειας. Ο λιγνίτης θα μπορούσε, αν ήθελαν αυτοί οι ίδιοι, να υπάρχουν προδιαγραφές, να υπάρχουν ειδικά φίλτρα και να προστατεύεται το περιβάλλον πολύ καλύτερα από ό,τι προστατεύεται σήμερα. Και η Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή λιγνίτη. Μάλιστα. Κανείς δεν πρόκειται να κλείσει τα θερμοελεκτρικά εργοστάσια. Έτσι κι αλλιώς οι ΑΠΕ δεν μπορούν να δουλέψουν χωρίς σταθερή μονάδα. Γιατί όταν δεν φυσάει δεν έχεις ρεύμα. Όταν φυσάει πολύ πάλι τα κλείνεις για λόγους ασφαλείας. Άρα τι θα κάνεις, δεν θα έχεις ρεύμα όταν δεν φυσάει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προφανώς το θέμα έχει συνέχεια. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε ξανά. Εμείς σαν Άρτεμις περιμένουμε και τη θέση του Δήμου, γιατί από ό,τι ακούγεται, δεν ξέρω επίσημα, αλλά από ό,τι ακούμε θα υπάρξει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος έχει πάρει απόφαση κατά του έργου, ξεκάθαρα, στη μορφή αυτή τουλάχιστον. Η Περιφέρεια επίσης. Περιμένουμε και την τοποθέτηση της Περιφέρειας, την επίσημη. Και θεωρούμε ότι αφού και ο Δήμος και η Περιφέρεια επισήμως έχουν τοποθετηθεί εναντίον του έργου, κατά, γιατί καταλαβαίνουν τη ζημιά που προκαλεί στον τόπο μας, ότι θα προσφύγουν τουλάχιστον στο ΣΤΕ. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς σαν απλοί ιδιώτες, μαζέψαμε μόνοι μας χρήματα και πήγαμε στο ΣΤΕ το ΦΕΚ που ανέφερε όλο αυτό τον ενεργειακό σχεδιασμό, θα πρέπει και ο Δήμος μαζί με την Περιφέρεια, τη μελέτη αυτή, η οποία τους αγνοεί και αδιαφορεί για το τι θέλει ο τόπος, να την προσβάλλουν στο ΣΤΕ.